Αγαπητές μας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. 63-43-Β είναι ο κωδικός και θα δώσω ριβιέρες. Θα σκουλαρεί και ριβιέρες. Αυτά είναι σειρέ, αλλά τα λέμε και ριβιέρες. Είναι έτσι παγκοσμίως χαρακτηρισμένο αυτό το σχέδιο. Σε ριβιέρα μπορούμε να έχουμε και περιδέρεο, αλλά και βραχιόλια. Είναι οι ριβιέρες οι γνωστές που βλέπετε. Εδώ λοιπόν έχω καθαρή ριβιέρα, δεν παρεμβάλλεται τίποτα ανάμεσα στη ριβιέρα. Είναι δεμένη με ασίν, λευκό χρυσάφι. Έχω πύρο και πεταλουδίτσα για κούμπομα. 3 εκατοστά το μήκος, 4 μιλιμέτρο το πλάτος. Και είναι γεμάτη έγχρωμα ζαφύρια. Έχω multicolor ζαφύρια εδώ σε αποχρώσεις μπλε, light blue, πορτοκαλί, κατακόκκινο, πανάκριβο, πετρόλ, κίτρινο κτλ. Όλα αυτά σε διαφορετικές αποχρώσεις. Τα ζαφύρια είναι ορυκτά, είναι 100%. Φυσικά έχουν σχήμα και κοπή οβάλ, βαθμό σκληρότητος 9, με προέλευση στην Κεντρική Αφρική, IF, BDS1, η διαφάνεια καθαρότητα, συνολικά 14 από 65 εκατοστά του κορακίου. Κάθε μία από αυτές τις πέτρες είναι 4x3 μιλιμέτρα. Λοιπόν, το συγκλονιστικό εδώ δεν είναι τα διάφορα χρώματα των ζαφυριών, ούτε η μεγάλη καθαρότητα που είναι κορυφαία των ζαφυριών IFBVS1. Το συγκλονιστικό είναι ότι τα χρώματα είναι 100% φυσικά. Και οι πολύτιμες πέτρες δεν έχουν την παραμικρή επεξεργασία ευελιστοποίησης. Αυτό είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να γίνει σε ζαφύρια. Και αυτό είναι που καθορίζει 100% την τιμή στα ζαφυριά. Όχι, δεν αφήνω παραθυράκι. 100% η τιμή καθορίζεται από αυτό στα ζαφυριά, από το χρώμα. Πρώτα απ' όλα, αν είναι γνήσιο ή όχι, και από εκεί και πέρα από τη διαφάνεια καθαρότητα. Γιατί και τα ζαφύρια δυσκολευόμαστε να τα βρούμε σε IF, BBS1, BBS2. Αυτές είναι πολύ δύσκολες διαφάνειες καθαρότητες και στα ζαφύρια και πάρα πολύ ακριβές βέβαια. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τις δύο αυτές υψηλόβαθμες αναλογίες που κάνουν τις πολύτιμες πέτρες σπάνιες και ακριβές. Και IF, BBS1 είναι τα ζαφύρια μου και 100% φυσικό το χρώμα τους έχουν. Λοιπόν, αυτά έτσι προς γνώση για να ξέρετε και πώς θα επιλέγετε όταν πρόκειται να κάνετε τις αγορές σας. Είναι πολύ καλές τις πληροφορίες να τις γνωρίζετε. Λοιπόν, 14 ζαφύρια, 65 εκατοστά το καθένα. Κυρίες και κύριοι, 900 ευρώ. 150 είναι η πρότασή μου και είναι πρόταση δώρου βεβαίως, έτσι. 150 η πρότασή μου. 4x3 μιλιμέτρη, υπέροχες, γνήσιες, ορυκτές, υπερπολίτιμες, πολύτιμες πέτρες. Κυρίες και κύριοι, έχω κορούνδια εδώ. Κορούνδια είναι τα ζαφύρια σε όλα τα χρώματα και τα ρουμπίνια. Λοιπόν, Κεντρική Αφρική προέλευση, ορυκτά 100% φυσικά, multicolor και όλα αυτά 150 ευρώ μόνο. Βραχιόλι θα περιγράψω στον κωδικό 5950α, το οποίο είναι δεμένο με ασίμι και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Έχει διπλό επιχρήσωμα και έχει ένα σχέδιο πολύ διαφορετικό, μια και ποτέ άλλοτε δεν έχετε ξαναδεί ούτε στη δική μου ούτε σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή, αλλά ούτε και σε βιτρίνα κάτι τέτοιο. Το γνωρίζουμε, το έχουμε κατασκευάσει κατά το ίμιση εμείς, δηλαδή τι έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει ριβιέρα και την έχουμε προσαρμόσει στο μήκος που θέλαμε, στην πεταλούδα την οποία έχουμε φτιάξει στο εργαστήριό μας. Και τη ριβιέρα την έχουμε διακοσμήσει με ζαφύρια ορυκτά, με 100% φυσικό τους το χρώμα τους. Έχουμε διακοσμεί στην πεταλούδα με μοβ ροζ υπέροχους ροδολίτες, αλλά και δύο άκουα μαρίνες, οι οποίες προέρχονται από την περιοχή Σάντα Μαρία της Βραζιλία. Είναι από τις ακριβότερες άκουα μαρίνες στον κόσμο, μαζί με τις Μίνα Ζεράι, και βεβαίως τις χαλαλίζουμε στο κόσμημα, γιατί μας αρέσει τα κοσμήματα τα οποία δημιουργούμε να είναι πραγματικά ακριβά. Εδώ, εκτός από τα ζαφύρια, τους εξαιρετικούς ροδολίτες και τις Aqua Marines, τα μεγάλα multicolor ζαφύρια, έχω και ζαφύρια Golden, τα οποία διακοσμούν τις λεπτομέρειες στα φτερά της πεταλούδας. Η πεταλούδα είναι απολύτως ρεαλιστική, είναι ένα αριστούργημα τέχνης κοσματοποιίας, γεμάτο πολύτιμες πέτρες. Λοιπόν, η πεταλούδα έχει 2,5x2,5 εκατοστά διαστάσεις, όπου καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μεγάλου μεγέθους εξαιρετικό μοτίβο. Δεξιά και αριστερά λοιπόν έχω ζαφύρια με σχήμα και κοπή οβάλ, τα οποία ανήκουν στα χρώματα τα πετρόλ από χρώση του πορτοκαλί και του κόκκινου και είναι 40 εκατοστά του καρατιού η κάθε μία πέτρα. Αυτές οι πέτρες προέρχονται από την Αφρική και έχουν βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα μος. Έχουν IF διαφάνεια καθαρότητα και BDS1 και τα χρώματά τους είναι 100% φυσικά. Όταν μιλάμε για ζαφύρια και θέλουμε
θέλουμε τα ζαφύρια μας να έχουν αξία σαν πολύτιμες πέτρες, διότι το κορούνδιο γενικότερα και τα ζαφύρια που μας δίνει και τα ρουμπίνια που μας δίνει, μας δίνει μόνο πολύτιμες πέτρες. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουν και τις ανάλογες τιμές, πρέπει απαραίτητα τα χρώματά τους να είναι 100% φυσικά. Περνάω τώρα στην πεταλούδα και έρχομαι σε ακουαμαρίνες. Έχω δύο, οι οποίες είναι 90 εκατοστά του καρατιού. Η κάθε μία έχουν IF VVS1, διαφάνεια καθαρότητα, βαθμό σκληρότητας 8 στην κλίμακα μος, και είναι ορυκτές και είναι 100% φυσικές. Και όπως είπα, προέρχονται από την περιοχή Σάντα Μαρία της Βραζιλίας. Και συνεχίζω με τους ροδολίτες, οι οποίοι είναι δύο, είναι 20 εκατοστά του καθετού καρατιού ο καθένας, έχουν σχήμα και κοπή μαρκής, έχουν ένα θεϊκό μοβρός χρώμα, IF VS1 διαφάνεια καθαρότητα και προέρχονται από Βραζιλία. Και τελειώνοντας, θα πω ότι έχω και golden ζαφύρια, τα οποία είναι συνολικά 50, εδώ καρφωμένα, θα μπορούσε σε άλλη παραλλαγή να ήταν 47, θα μπορούσε να είναι 51, έτσι είναι ανάλογα στις αποστάσεις που δίνουμε. Και είναι 1 εκατοστό του καρατιού το κάθε ένα. Είναι ορυκτά, προέρχονται από Αφρική, έχουν βαθμό σκληρότητος 9, στην κλίμακα μος, χρώμα golden και το χρώμα τους είναι 100% φυσικό, IF VS1. Καταλαβαίνετε ότι όλα μου τα υλικά, όλα μου τα ορυκτά είναι ένα και ένα, είναι 100% γνήσια, είναι πολύτιμες πέτρες και βεβαίως είναι στην καλύτερη ποιότητα που μας τα δίνει η γη. Φίλες και φίλοι, εδώ έχω βραχιόλι που εκτός από την διαφορετικότητα στο σχέδιό του, εκτός από το υπέροχο σχέδιο που έχει, πράγμα το οποίο το καθιστά εξαιρετικό από μόνο του, αυτό το σχέδιο αναδεικνύεται και από πρώτης ποιότητας ορυκτές πολύτιμες πέτρες, μία-μία διαλεγμένες. Επομένως το κόσμημα φτάνει να έχει αρκετά ακριβή τιμή, η οποία είναι στα 1200 ευρώ. Πολλές φορές έχω πει και να ξέρετε ότι τις τιμές τις στρογγυλεύω, άλλοτε προς τα κάτω, άλλοτε προς τα πάνω, για να μην χρειάζεται να πω πολλά νούμερα, για την οικονομία του χρόνου και για να μπορείτε να τα συγκρατείτε και πιο εύκολα ή να τα σημειώνετε πιο εύκολα εσείς που τα σημειώνετε. Λοιπόν, 1200 ευρώ είναι η αρχική τιμή του κοσμήματος και είναι μια πάρα πολύ καλή, θα την πω, αδελφική τιμή. Η πρόταση από το Gem Palace είναι τα 178 ευρώ. Με 178 ευρώ παίρνετε πάρα πολλές πολύτιμες πέτρες πρώτης ποιότητας, παίρνετε σχέδιο σε βραχιόλι το οποίο δεν κυκλοφορεί πουθενά και πέρα από την σπανιότητα αυτή του σχεδίου, ταυτόχρονα έχουμε και καλεσθησία, έχουμε φινέτσα, κομψότητα, στυλ και βεβαίως υψηλόμπρο διαγραφών κόσμημα. Υψηλού κύρους κόσμημα. Ναι, είναι αυτά που λέμε υψηλού κύρους τα κοσμήματα, τα οποία τα κοιτάμε και δεν μπορούμε να τους βρούμε ψεγάδι. Επίσης τα κοιτάμε και διαπιστώνουμε ότι έχουν πρώτης ποιότητας λίθους. Είτε αυτά είναι λίθη οργανική, είτε αυτή είναι λίθη ορυκτή. Ταυτόχρονα τα υψηλού κύρους κοσμήματα πρέπει να συνδυάσουν αυτό που σας είπα. Πολύ γενναιόδορη η τιμή που σας δίνω, καθαρά συμβολική, στα 178 ευρώ. 52-57α, όλο ένα κόσμιο από τη συλλογή μας με τα σκαλισμένα πετρώματα που έχουμε φτιάξει, τι ωραία κοσμήματα που έχουμε φτιάξει. Όπως είπα, πλησιάζουμε στο τέλος, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε με σκαλισμένα κοσμήματα και τον Μάιο μήνα. Αν μπορέσω να σας δείξω μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, το πολύ πολύ αυτά τα κοσμήματα. Μετά θα δούμε αν κάποια δεν είναι πουλημένα, κάποια ώρα να τα ξαναβγάλω. Πάμε στον κωδικό 52-57α λοιπόν και έχω δαχτυλίδι με διαστάσεις 27, δηλαδή κοντά 3 εκατοστά το ύψος, 27 επί 17 mm. Έχω ένα πολύ ωραίο σχεδιασμό και εδώ. Έχω πάρα πολύ ωραίους σχεδιασμούς χρωμάτων και βεβαίως κατασκευή μοναδική χειροποίητη. Κυρίες και κύριοι, ένα το κόσμημα στο κωδικό του, δεν υπάρχει δεύτερο και δεν μπορεί να φτιαχτεί και δεύτερο. Ασήμι και ρόδιο, πανάκριβο πια το ρόδιο. Κίτρινο χρυσό στο 14 καράτια, διπλά επιχρυσώματα και ένα υπέροχο καλυσμένο αμέθιστο σε πολύ όμορφο άνθο.
ήχος, ο οποίος είναι και μικρολεπτό, διότι τα σκαλίσματα είναι σε όλη του την επιφάνεια και είναι μια ανεξάρτητη υπέροχη πέτρα 15 καράτια και 70 εκατοστά του καρατιού, ο οποίος προέρχεται από τη Βραζιλία με βαθμό σκληρότητος 7-7,5, με IF BBS1 διαφάνεια καθαρότητα, είναι αριστούργημα ο λίθος, έτσι, σε καταπληκτικό λιλά χρώμα, ο οποίος έχει διαστάσεις 18x13 μιλιμέτρα και είναι 15 καράτια και 70 εκατοστά του καρατιού, πολύτιμος λίθος ορυκτός και 100% φυσικός. Σε πολύ ωραίο διακοσμητικό στοιχείο, δεύτερο άνθος είναι τοποθετημένο πάνω στο καταπληκτικό αυτό σχέδιο, που είναι τόσο ενδιαφέρον, τόσο κομψό και τόσο όμορφο, και φέρει 5 αλμανδίνες σχήμα κοπή πουάρ που είναι 60 εκατοστά του καρατιού η κάθε μία. Οι αλμανδίνες είναι πέτρες ακριβές από την οικογένεια του γρανάτη και τους λέμε και αλμανδίνες γρανάτες και είναι της χρωματικής ποικιλίας από πορτοκαλί έως κόκκινο. Μάλιστα θα πω το εξής για να το μεταφέρω σε εσάς ακόμα πιο σωστά. Πορτοκαλοκόκκινο σε κάποιες διαφορετικές αποχρώσεις. Κάποιες διαφορετικές αποχρώσεις αλμανδίνη του πορτοκαλοκόκκινου. Αυτή είναι η οικογένεια αλμανδίνη. Είναι μια υποοικογένεια μέσα στην οικογένεια του γρανάτη. Οι αλμανδίνες έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Πέρα από το πολύ όμορφο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα που μας δίνουν και πολύ ζωντανές και υπέροχες μεταλλικές αντάβιες στο χρώμα το έντονο το πορτοκαλί από το εσωτερικό τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο και ένα γεγονός που κάνει τις πέτρες ακαταμάχητα όμορφες. Βλέπετε ότι κάθε πέτρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και η μία είναι ωραιότερη από την άλλη. Εδώ με μαγεύουν εμένα οι αλμανδίνες. Πραγματικά είναι μαγευτικές. Είναι ορυκτές και είναι 100% ψυχές. Προέρχονται από την Βραζιλία με βαθμό σκληρότητος 7 στην κλίμακα Μος. Έχουμε IF διαφάνεια καθαρότητα, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχω κόσμημα των 1.400 ευρώ και θα πω για 160 ευρώ μόνο, κυρίες και κύριοι. Τις αλμανδίνες γρανάτες τις λέμε και Μοζαμβίκης γρανάτες. Δηλαδή, αν ακούσετε γρανάτι Μοζαμβίκης, να ξέρετε ότι πρόκειται για αλμανδίνες γρανάτες. Και έχουμε να κάνουμε με τα πορτοκαλοκόκκινα χρώματα και με αυτές τις καταπληκτικές πορτοκαλί αντάβιες. Εφόσον βέβαια οι πέτρες είναι ορυκτές, είναι 100% ψυχές και είναι υψηλών γεμολογικών στοιχείων με υψηλή διαφάνεια καθαρότητα. Εδώ λοιπόν 1.400 ευρώ και εγώ θα προτείνω για 160. Φίλες και φίλοι, εδώ έχω όνειρο λίθο. Έχω μία καταπληκτική πέτρα η οποία είναι στα 27 καράτια και 13 εκατοστά του καρατιού. Είναι οβάλ και καμποσόν, είναι δεμένη με ασίμι, με ρόδιο, ευγενές μέταλλο, πολύ ακριβότερο του χρυσού, τουλάχιστον πρέπει να ρωτήσω τους συνεργάτες μου τώρα, μην λέω και τίποτα κουταμάρες. Σίγουρα είναι ακριβότερο από το χρυσό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα το πόσο, κάποια στιγμή είχε φτάσει να είναι κοντά 4 φορές τη τιμή του χρυσού το ρόδιο. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Όποιος είχε επενδύσει σε ρόδιο, πραγματικά θησάβρισε. Λοιπόν, ρόδιο και κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια. Το κόσμημα θα το δώσω με κορδόνι. Έχω διαστάσεις 38 ύψος, 23 πλάτος και 11 βάθος. Αναφέρομαι σε μιλιμέτρο. Περιμετρικά έχουμε μαρκή σκοπής, τοπάζια, τα οποία προέρχονται από την Αφρική, με 8 βαθμό σκληρότητος τιμός, τα οποία είναι IF BBS 1-2, όσφρο στη διαφάνεια καθαρότητά τους, είναι συγκεκριμένα 11 και είναι 20 εκατοστά του καρατιού το καθένα, είναι πέτρες πολύτιμες, είναι ορυκτά και 100% φυσικά και εδώ έχω λοιπόν αυτό το καταπληκτικό quartz 27 καράτια και 13 εκατοστά του καρατιού, το οποίο είναι γεμάτο βελόνες μαύρου ρουτιλίου. Κυρίες και κύριοι, το ρουτίλιο είναι πέτρωμα, σας το έχω πει, που σχεδόν ποτέ δεν το βρίσκουμε μόνο του στη φύση. Αν τυχαία δεν υπάρχει ορυχείο να βγάζουμε ρουτίλιο, καθώς εξορίσσονται οι άλλες πέτρες, μπορεί τυχαία να πέσουμε και πάνω σε μία φλιδίτσα ρουτιλίου. Έτσι, αυτό. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι είναι εκείνοι που είναι στα ορυχεία μέσα με τα πολύτιμα πράγματα. Πρέπει να τους δείτε πώς κινούνται, με πόση προσοχή και πώς εξετάζουν το κάθε τι, για να βρούνε τέτοιους τεράστιους θησαυρούς. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Ποτέ κανείς δεν ξέρει που θα συναντήσει το ρουτίλιο λοιπόν. Επομένως, κυρίες και κύριοι, το βλέπουμε πιο συχνά, όχι πολύ συχνά, αλλά πιο συχνά από ότι
να το βρούμε μόνο του, ως έγκλειστο, και εδώ το έχουμε έγκλειστο σε quartz. Η αξία του λίθου μέσα στο οποίο βρίσκουμε ως έγκλειστο ρουτήλιο, είτε μαύρο, είτε silver, είτε gold, είτε θα το θυμηθώ αυτή τη φορά και θα το πω, σε απαλές ρόδινες αποχρώσεις, σε ένα μέρος του τουλάχιστον, είναι πολύ σπάνια ιστορία και η αξία τους εξαρτάται από τη διάταξη που έχουν οι βελόνες μέσα στην πέτρα και από το πλήθος του ρουτηλίου. Εδώ έχω 27 καράτια και 13 εκατοστά του καρατιού. Μεγάλη πέτρα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε δέσει μενταγιόν. Το μενταγιόν το έχω πάρει από την κολεξιόν μας με τα μονόπετρα κοσμήματα και το παρουσιάζω στο Gem Palace να το κάνω και μια ειδικότατη προσφορά. Πρέπει όλες σας, αν αγαπάτε τις πέτρες, θα πρέπει να έχετε πέτρες με ρουτήλιο. Δεν ξέρω τι χρώμα, ό,τι χρώμα προλάβετε. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία το χρώμα. Η ουσία είναι η συλλεκτικότητα και η αξία που έχουν αυτές οι πέτρες. Εδώ λοιπόν έχω ένα κόσμημα που ξεπερνάει τα 1000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Έχω καταπληκτικές βελόνες ρουτηλίου και το πλήθος τους είναι μεγάλο και είναι πολύ ωραία κατανεμημένες στο εσωτερικό αυτού του λίθου. Λοιπόν, τι να πω τώρα που εδώ δεν έχω προσημειώσει την τιμή, να μην το κάνουμε αυτό γιατί έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Λοιπόν, τι να πω. Να πω στα 140 ευρώ. Ιδέες, τώρα έτσι όπως μου έχετε κάνει, εγώ δεν θα ανέβω πάνω από τα 120-140 ευρώ. Αυτό είναι γιατί μου έρχονται πρώτα στο μυαλό. Και αφού έτσι κι αλλιώς χαρίζουμε που χαρίζουμε, τι να χαρίζουμε 20 ευρώ παραπάνω, τι 50, τι. Λοιπόν, όπως και αν έχει το πράγμα, είπαμε το κορδόνι θα το δώσω. Το κόσμο είναι γνήσια η πέτρα, είναι 100% φυσική και γνήσια, με βαθμό σκληρότητας 7 στην κλίμακα Μος, να τα πούμε και αυτά. Με προέλευση στην Αφρική, κυρίες και κύριοι, μοναδική ομορφιά. Ότι είναι όμορφα δεν το συζητάμε. Πέρα όμως από το γεγονός ότι είναι όμορφα, είναι χειροποίητα αυτά τα κοσμήματα, είναι ένα κάθε φορά σε κάθε κωδικό, δεν μπορεί να επαναληφθεί το κόσμημα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου έχουμε έγκλειστο ρουτήλιο, επειδή δεν είναι κάτι που το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κάτι που το βλέπει για να το περάσει απαρατηρητό, είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, κινεί το ενδιαφέρον και κινεί και την περιέργεια των άλλων. Ένα τέτοιο πέτρωμα και επιπλέον το θαυμασμό. Δηλαδή λες rutilated quartz ή λες quartz το οποίο είναι οβάλ, είναι καμποσόν και έχει βελόνες μαύρου ρουτηλίου στο εσωτερικό του. Και από εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Έτσι. Λοιπόν, 5600α είναι ο κωδικός. Το πας για και rutilated quartz με μαύρο ρουτήλιο, κυρίες και κύριοι. 27 καράτια και 13 εκατοστά του καρατιού. Και εγώ είπα μόνο 140 ευρώ. Καρφίτσα θα δούμε, κυρίες και κύριοι, από τη συλλογή μας με τα σκαλισμένα κοσμήματα, γεμάτη τουρμαλίνη. Μόνη πέτρα που δεν είναι τουρμαλίνη είναι στη βάση του κοσμήματος. Καρφίτσα, στρογγυλή πολυεδρική και πρόκειται περί αμέτρηση. Λοιπόν, είναι δεμένο με ασήμι και λευκό χρυσό στα 14 καράτια, με διπλό επιχρήσωμα. Αν το περάσετε από ένα κορδόνι, από το καρφιτσώσετε σε βελούδινη κορδέλα ή από μια αλυσίδα, μπορεί να φορεθεί και σαν μεταγιόν, ωστόσο πρόκειται για καρφίτσα. Έχει διαστάσει 4 εκατοστά ύψος, 2,1 πλάτος και 1 εκατοστό το βάθος της. Έχουμε 3 διαστάσεις. Οι δουλειές μας παραμένουν πάντα με απαράμιλη τέχνη, δουλεμένες. Και εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει αποκλειστικά τουρμαλίνες εκτός από το στρογγυλό πολυεδρικό αμέθιστο που σας είπα. Έχω τον αμέθιστο στα 20 εκατοστά του καρατιού. Έχω 6 τουρμαλίνες σε κοπή μαρκής, οι οποίες είναι 20 εκατοστά του καρατιού η κάθε μία, ανάμεσα στις οποίες είναι και πολύτιμες πέτρες, είναι οι γαλάζιες, οι πράσινες, οι γαλάζιες και οι γαλαζοπράσινες και μία καταπράσινη στρογγυλή πολυεδρική, βλέπετε στο τέρμα, στη βάση της καρφίτσας. Λοιπόν, οι οποίες είναι πολύτιμες πέτρες, είναι 20 εκατοστά του καρατιού η κάθε μία και έχουμε άριστες ποιότητες, διότι είναι IF, VVS1, η διαφάνεια καθαρότητα. Πολύτιμες πέτρες, βέβαια, πολύτιμες πέτρες. Τα χρώματα, τα γαλάζια και τα πράσινα στις τουρμαλίνες είναι πολύτιμες πέτρες, δηλαδή ινδικολίτες και βερντελίτες. Λοιπόν, και έχω και 2 στρογγυλές πολυεδρικές τουρμαλίνες στο χρώμα το χρυσαφί απόχρωση. Η απόχρωση είναι απόχρωση στο χρώμα του μελιού και είναι ταυτόχρονα ανάμεσα σε μελή χρυσαφή. Και έχω και μία πράσινη καταπληκτική επίσης στρογγυλή πολυεδρική. Είμαστε λοιπόν στα 10 εκατοστά εδώ την καθεμία και έχω και μία η οποία ανήκει στην κατηγορία τρουμπελίτη, διότι είναι στα χρώματα τα πολύ ανοιχτά τα ροζ και εκείνη είναι στα 20 εκατοστά του καρατιού. Όλοι οι λίθοι επιμέρους που σας ανέφερα είναι ορυκτοί. Είναι 100% φυσικοί και δεν έχουν την παραμικρή επεξεργασία
βελτιστοποίησης. Είναι τουρμαλίνες πλην του ενός αμέθιστου που σας ανέφερα από την αρχή και είναι ορυκτοί και είναι 100% φυσικές. Επομένως δεν έχουν την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης, επομένως είναι πανάκριβες πέτρες, κυρίες και κύριοι εδώ, πανάκριβες πέτρες. Και έχω βέβαια και τις καλυστές τουρμαλίνες που βλέπετε στο πιο σκούρο ροζ, στο πιο ανοιχτό ροζ, αυτοί είναι ρουμπελίτες και έχω και στα χρώματα το καφέ πράσινο και το καφέ μελί. Επίσης να σας πω ότι είναι 4 συνολικά και ζυγίζουν 10 καράτια και 15 εκατοστά του καρατιού. 4 εκατοστά το ύψος, 2,1 το πλάτος, 1 εκατοστό το βάθος, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ ωραίες διαστάσεις. Έχει η καρφίτσα μας πάρα πολύ ωραίες διαστάσεις. Είναι μεγάλο κόσμο, είναι γεμάτο τουρμαλίνες. Έχει ιδιαίτερα καλόγουστο σχέδιο, λεπτοδουλεμένο και ανάγλυφα σκαλισμένες τις τουρμαλίνες και θα πρέπει βέβαια 3 πράγματα το λιγότερο να μας πιστώσετε υπέρ μας. Ότι τα κοσμήματά μας όλα έχουν πρωτοτυπία, φινέτσα και στυλ, η κομψότητά τους είναι δεδομένη, η ποιότητα των λίθων είναι μοναδική και υψηλή και οι τιμές μας είναι συμβολικές. 5891α είναι ο κωδικός. Εδώ έχω ένα κόσμημα του οποίου η τιμή ξεπερνάει τις 2.000 ευρώ και η πρόταση από το Gem Palace είναι τα 220 ευρώ, κυρίες και κύριοι. 220 ευρώ για αυτό το αριστούργημα είναι η πρότασή μου. 220 ευρώ. Για να σας πω την αλήθεια, δεν παίρνετε τις δύο μαρκείς. Τις δύο μαρκείς τουρμαλίνες που είναι ανάμεσα σε μπλε και πράσινο, σε IF VVS1 διαφάνεια καθαρότητα και βέβαια 100% φυσικές, που είναι 20 εκατοστά η καθεμία, δεν τις παίρνετε με 220 ευρώ, γιατί είναι πολύτιμη λίθη και είναι πρώτης τάξης η ποιότητά του. Και απείραχτη, έτσι, δεν τις παίρνετε με 220 ευρώ. Πέτρες ορυκτές και 100% φυσικές γνήσιες σε υπέροχα χρώματα, χειροποίητα και μάλιστα χειροποίητα και ανάγλυφα σκαλισμένες. Και πολλές φορές οι πέτρες σκαλισμένες που σας δείχνω είναι και μικρογλυπτά, διότι το σκάλισμα συνεχίζει σε όλη τους την επιφάνεια. Μεγάλες αξίες, σπάνια πράγματα, πάρα πολύ όμορφα είναι όλα και τιμές Gem Palace. Στο κωδικό 5329α έχω να σας προτείνω ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια. Και μέχρι εδώ καλά, κρεμαστά σκουλαρίκια σας έχω προτείνει πάρα πολλές φορές, πολύ ωραία σχέδια. Δεν είναι κάτι καινούριο όμως για εσάς, έχετε συνηθίσει να σας βγάζω και πολύ ωραία σχέδια και πολύ ωραία πράγματα γενικότερα. Εδώ το ιδιαίτερο είναι οι φοβεροί και τρομεροί κυανίτες, κυρίες και κύριοι, που έχουν τα κοσμήματα αυτά. Οι κυανίτες είναι οι πέτρες εκείνες που αντικαθιστούν και μας θυμίζουν πολύ τα ζαφύρια Σεϊλόν. Και τι πολύ λέω, εδώ είναι ίδια και απαράλλαχτα με ζαφύρια Σεϊλόν, αυτά τα υπέροχα πετρώματα. Ζαφύρια και ηλάνες λοιπόν. Ασίμι, λευκό χρυσάφι, 14 καράτια, διπλό επιχρήσωμα. Εξαίρετο σχεδιασμό, φίνο και καλέσθητο. 3,2 εκατοστά το ύψο, 1,2 το πλάτο. Και έχουμε δύο κυανίτες, ίδιου ζαφύρια σε υλών και μάλιστα από αυτά τα ζαφύρια που φτιάχνανε τα κοσμήματα τα πριγκυπικά, οι πριγκυπικοί χρυσοχώοι. Ναι, γιατί έχουν του δικού χρυσοχώου, δεν πάνε αλλού. Οι εστεμένοι πρόσφατα νομίζω άλλαξαν το χρυσοχώο. Ύστερα από 2-3 χρόνια, ύστερα από 5-6 γενιές και πήγαν σε κάποιον άλλον. Θυμηθείτε εκείνο το υπέροχο δαχτυλίδι της Νταϊάννα που φοράει τώρα η Κέιτ και είναι ένα ζαφύρι Σεϊλόν υπέροχο, εξαιρετικό, 100% φυσικό και τριγυρισμένο με μπριάν. Εδώ έχω δύο κυανίτες, ίδιου ζαφύρια Σεϊλόν, υπέροχους. Το μπλε αυτό το χρώμα δεν μπορεί κάποιος να σταματήσει να το κοιτάει. Προέρχονται από τον Νεπάλ με βαθμό σκληρότητος 5-7 στην κλίμακα Μος. Είναι ορυκτή, είναι 100% φυσική. Έχουμε IF VVS1, είναι κορυφαία η καθαρότητά τους. Έχουν σχήμα κοπή οβάλ και είναι 8x6 mm οι διαστάσεις τους. Κάθε κυανίτης είναι 2 κράτια. Οι κυανίτες είναι μεν 2 κράτια, αλλά το χρώμα τους δεν έχει σκουρίνει καθόλου. Όσοι υφίστε με τους κυανίτες, όσο μεγαλώνουν το καράτια τους, τόσο σκουραίνει το χρώμα τους. Λέω λοιπόν ότι εδώ έχω δύο ολόκληρα καράτια και οι κυανίτες λάμπουν σαν μπλε άστρα. Όπως ακριβώς θα έκαναν και δύο πανάκριβα άψογης ποιότητας, κορυφαίας ποιότητας, ζαφύρια Σεϊλόν. 1.800 ευρώ είναι η πρόταση, 900 ευρώ η μία για αυτές τις πέτρες.
200 ευρώ είναι η πρότασή μου μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής, που είναι βεβαίως διαφημιστική, διαφορετικά δεν θα υπήρχαν αυτές τις τιμές, ούτε αυτές οι σπανιότητες στους λίθους, ούτε αυτές οι κατασκευές. Για τόσα λίγα χρήματα δεν θα υπήρχαν. Επομένως είναι άλλη μια μοναδική ευκαιρία για να αγοραστούν δύο υπέροχες πέτρες. Σκουλαρίκια, κυρίες και κύριοι, κρεμαστά, δεν πάει πίσω και το εξαιρετικό τους το σχέδιο, αλλά οι πέτρες φυσικά είναι εκείνες που κλέβουν την παράσταση. Εδώ λοιπόν θα πω χαρακτηριστικά χαμηλή για το Gem Palace τιμή, που είναι τα 200 ευρώ μόνο. 52-48α έχω δαχτυλίδι δεμένο με ασήμι και λευκό χρυσό. Θα ξέρετε ότι τα κοσμήματα που δημιουργούνται στα εργαστήρια του Gem Palace μπορούν όλα να ξαναδημιουργηθούν με ατόφιο χρυσό στα καράτια τα επιθυμητά και στα χρώματα τα επιθυμητά. Λοιπόν, 52-48α δημιουργημένο με ασήμι και λευκό χρυσάφι, καθώς επίσης και κίτρινο χρυσάφι στα 14 καράτια, έχουμε δώσει διπλό επιχρήσωμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχω ωραίο όγκο στο δαχτυλίδι 25x22mm και επίσης έχω και πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό. Είναι πολύ ιδιαίτερη και πρωτότυπη ροζέτα ο σχεδιασμός του και έχουμε κεντρικά σμαράγδι, το οποίο είναι ένα καράτι και 10 εκατοστά σχήμα κοπή οβάλ. Περιμετρικά έχουμε σμαράγδια, βλέπετε σε πόσο ωραία κατανομή πάνω στο κόσμημα, έχουν σχήμα και κοπή μαρκής και είναι 65 εκατοστά του καρατιού το καθένα, στο σύνολό τους 12. Τα σμαράγδια προέρχονται από τη Βραζιλία με βαθμό σκληρότητος πάντα 8 στην κλίμακα Μος, γιατί ανήκουν στην οικογένεια του Βυρίλου. Τα σμαράγδια αυτά που βλέπετε τώρα στο δαχτυλίδι είναι ορυκτά και είναι 100% φυσικά. Δεν έχουν υποστεί την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο για σμαράγδι, διότι το σμαράγδι είναι ευαίσθητος λίθος με πολλές εγκλήσεις και στοιχεία στο εσωτερικό του, αλλά και πολλά προβλήματα στο εξωτερικό του. Εδώ τα σμαράγδια είναι τέλειας εξωτερικής επιφάνειας και με όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία και λιγότερες εγκλήσεις στο εσωτερικό του. Βλέπετε ότι έχουμε καθαρές πέτρες. Και παρόλα αυτά είναι 100% φυσικές. Έχουμε transparent διαφάνεια καθαρότητα, ωραίο πλούσιο πράσινο χρώμα και διαστάσεις 5x3 τα μικρότερα, 7x5 το κεντρικό. Κυρίες και κύριοι, το κόσμημα είναι της τάξης των 1.100 ευρώ. Η πρότασή μου είναι τα 160. Να μην ξεχνάτε τα πολύ μεγάλα βάρη των σμαραγδιών, να μην ξεχνάτε τα σμαράγδια είναι Βραζιλίας και επίσης το πιο σημαντικό από όλα, είναι 100% φυσικά και ως προς την επιφάνεια, τη στυλπνότητά τους και ως προς το χρώμα του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια και τα σμαράγδια είναι πολύ ακριβές πολύτιμες πέτρες. 52-48α λοιπόν, προτείνω για μόνο 160 ευρώ. Έχω τον κωδικό 5367α για να παρουσιάσω βραχιόλι, το οποίο είναι απλά καταπληκτικό. Είναι ένα κόσμημα που το σχέδιό του δεν έχει εμφανιστεί ποτέ από την τηλεόραση, ποτέ σε τηλεοπτική εκπομπή, αλλά δεν έχει κάνει την εμφάνισή του ποτέ και σε κανένα κοσματοπωλείο. Για τον απλό λόγο ότι το έχουμε σχεδιάσει εμείς και το έχουμε δημιουργήσει στο δικό μας το εργαστήριο. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπετε κόσμημα ιδιαίτερα λαμπερό με αλόγουστο σχηματισμό, το οποίο είναι χρωματιστό. Έχει μία πανδεσία χρωμάτων ανάμεσα στο πράσινο, το κίτρινο πορτοκαλί, το μοβ, μπλε, το μπλε και το μπορντό. Έχουμε λοιπόν ένα βραχιόλι το οποίο μπορεί να συνοδεύσει όλες τις εμφανίσεις κάθε ηλικίας, να φορεθεί και με άλλα κοσμήματα συνοδευτικά, αλλά να φορεθεί και μόνο του. Να ξέρετε ότι τα βραχιόλια που είναι σπαστά και έχουν πλαστικότητα μπορείτε να τα φορέσετε και με βραχιόλια σταθερά και δίνουν και πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Επίσης με βραχιόλια μακραμέ, αλλά μην τα μπερδέψετε αυτά που έχουν αυτές τις θεϊκές τέλειες πέτρες με βραχιόλια μακραμέ με δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, γιατί έβλεπα και κάτι σοδάλιθους σε κοσμήματα ξεβαμένους, κάτι χάλια να πολλούνται. Λοιπόν, μην μπερδέψετε να τα φοράτε τα κοσμήματα τα καλά, να τα φοράτε με βραχιόλια σαμπάλα, με βραχιόλια μακρεμέ, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα βραχιόλια έχουν αξιόλογους λίθους. Διαφορετικά, αν το κάνετε αλλιώς, αδικείτε πάρα πολύ τις καλές τις πέτρες. Εδώ έχω London Blue τοπάζι στο 1 καράτι και 30 εκατοστά. Έχω γρανάτι Μοζαμβίκης, ο οποίος έχει και ανοιχτό χρώμο μπορντό χρώμα και είναι στο 1 εκατοστό και 30 εκατοστά του καρατιού. Έχω κεντρικά ένα στρογγυλό πολυεδρικό
Πέριντο, το οποίο είναι στρογγυλό πολυεδρικό και είναι επίσης στο 1 καράτ και 30 εκατοστά. Έχω αμέθιστο με σχήμα κοπείο βάλει και αυτός 1 καράτ και 30 εκατοστά και έχω και ένα πορτοκαλί κίτρινο σιτρίν καταπληκτικό που είναι 1 καράτ και 30 εκατοστά. Λοιπόν, οι πέτρες έχουν επιλεγεί ειδικά για να φτιάξουν και να δημιουργήσουν αυτό το πολύ εντυπωσιακό και καλόγουστο, ένα πολύ αρκοντικό βραχιόλι που αποπνέει πλούτο και πολυτέλεια. Κοσμήματα εκπληκτικά, το συγκεκριμένο θυμίζει κάποιου μεγάλου οίκου. Τώρα να μην πω πια, να το πω, του Van Cleef κοσμήματα. Φυσικά εννοείται ότι από την ώρα που είμαστε στελέχη και ζωντανά κύτταρα της παγκόσμιας αγοράς και βλέπουμε και ακούμε, όπως και άλλοι βλέπουν και ακούν από εμάς, όμως η κάθε δημιουργία που φτιάχνουμε και είναι δημιουργία του Gem Palace έχει τη δική μας σφραγίδα και τη δική μας αποκλειστικότητα. Είναι δεμένο με ασήμι και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Έχουμε δώσει διπλό επιχρύσωμα. Το σιτρίν, ο αμέθιστος και το μπλε τοπάζι προέρχονται από την Κεντρική Αφρική. Ο γρανάτης προέρχεται από την Μοζανδίκη και το Peridot προέρχεται από το Πακιστάν. Έχουν όλα IF, VVS 1 διαφάνεια καθαρότητα. Είναι όλα πετρώματα ορυκτά και 100% φυσικά. Έχουν όλα βαθμό σκληρότητος 7-7,5 στην κλίμακα Μος, εκτός από το τοπάζι που έχει 8 βαθμό σκληρότητος στην κλίμακα Μος. Το τοπάζι έχει ένα εξαιρετικό χρώμα, το οποίο είναι London Blue και είναι ακριβότερο από τα υπόλοιπα μπλε και γαλάζια χρώματα των τοπαζιών. Το London Blue και το Swiss Blue, τα πιο ακριβά χρώματα από τις μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις των τοπαζιών. Οι πέτρες είναι όλες ορυκτές, είναι 100% φυσικές, ως προς τα χρώματά τους, πράγμα το οποίο είναι πολύ απαραίτητο να είναι δηλαδή φυσικά τα χρώματα όταν αποφασίσουμε να αγοράσουμε λίθους. Είτε αυτή είναι πολύτιμη είτε είναι μη πολύτιμη. Είτε είναι loose είτε είναι δεμένη πάνω σε κοσμήματα. Έχουμε και αλυσίδα επιμήκυνσης, επομένως σε όποια διάμετρο και αν έχει ο καρπός σας μπορείτε να φορέσετε συγκεκριμένο κόσμα, το οποίο θα σας το κάνω και δώρο. Λοιπόν, το δώρο μου είναι στα 145 ευρώ. Αρχική τιμή του κοσμήματος ήταν τα 950 ευρώ. Η πρότασή μου είναι στα 145. Διανοηθείτε λοιπόν ότι εδώ που σας έχω 5 πέτρες που είναι πάνω από ένα καράτι, που είναι 1 και 30, εκ των οποίων ο αμέθιστος και το τοπάζι είναι πέτρες πολύτιμες, οι υπόλοιπες είναι πέτρες ημιπολύτιμες αλλά ακριβές. Εδώ και ο γρανάτης, παρότι είναι η βάση του γρανάτη, αυτό που λέμε το κόκκινο του παλιού κρασιού, είναι σε άλλη τιμή διότι έχει ανοιχτόχρωμο χρώμα και μπορεί να δείτε μέχρι και την καρδιά της πέτρας και μας δίνει και πάρα πολύ ωραίες λάμψεις όταν φωτίσετε, όπως όλες οι υπόλοιπες πέτρες. Επιλέγουμε τους λίθους που βάζουμε στα κοσμήματα των διαφημιστικών εκπομπών του Gem Palace, γιατί διαφορετικά τι διαφήμιση θα κάνουμε. Κάνουμε διαφήμιση δίνοντας το καλύτερο βέβαια, στις καλύτερες τιμές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κάπως διαφορετικά, γιατί τότε δεν θα λειτουργήσει το θέμα το διαφημιστικό. Επομένως πρέπει να βάζουμε τα καλύτερα για να κάνουμε τις καλύτερες εντυπώσεις. Και στη συνέχεια δίνουμε τις πιο χαμηλές τιμές, τους πάντες άναυδους. Διότι έχουμε 100% φυσικά τα πετρώματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά όλα τα πετρώματα και το βραχιόλιο σας το δώσω στα 70 ευρώ. Γιατί δεν θα είχαν τα χρώματά τους φυσικά. Κυρίες και κύριοι, εδώ σας δίνω 950 ευρώ σε πέτρες, γιατί έχω κορυφαία χρώματα, κορυφαία διαφάνεια καθαρότητα και 100% φυσικά τα χρώματα. Αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά στις τιμές των λίθων. Και θα προτείνω, θα δωρήσω, παρόλα αυτά, για 145 ευρώ μόνο. Τώρα θα προχωρήσουμε στο κωδικό 6153Β και θα παρουσιάσω ένα δαχτυλίδι σιρέ. Κυρίες και κύριοι, δεμένο με ασήμι και πλατίνα, καθώς επίσης και κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια. Στην επιφάνειά του σχεδίου του. Εδώ το δαχτυλίδι είναι καρφωμένο όλο με μπριγιάν, τα οποία είναι ορυκτά, είναι 100% φυσικά και έχουν το χρώμα το κίτρινο-πράσινο. Κατά την άποψή μου, υπερτερεί το πράσινο. Το χρώμα όμως έχει τη χρειά τη χρυσαφή, επομένως θα πούμε κίτρινο-πράσινο. Χρώμα στα μπριγιάν. Φίλες και φίλοι, τα μπριγιάν είναι ορυκτά, είναι όλα 56 έδρα, δηλαδή η σύγχρονη κοπή μπριγιάν. Έχουμε VS1 διαφάνεια καθαρότητα, VS1 έως SI2. Όπως είπα, είναι ορυκτά, είναι 100% φυσικό το χρώμα τους. Πρόκειται για έγχρωμα μπριγιάν που είναι πολύ πολύ εμπορικότερα και φυσικά, αφού είναι πολύ εμπορικότερα, είναι και πολύ ακριβότερα από οτιδήποτε άλλο. Εδώ τα μπριγιάν είναι στα 25 εκατοστά του καραμπιάν.
καρατιού. Και η κοπή του είναι fair. 25 εκατοστά του καρατιού, 1 τέταρτο του καρατιού έχω σε μπριγιάν. Στρογγυλά και πολυεδρικά. Τα οποία προέρχονται από την Αφρική. Με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μου. Και τα οποία είναι ορυκτά και είναι και 100% φυσικά. Λοιπόν, τι κάνω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι τα. Καμιά φορά τα βλέπω και λέω δεν είναι δυνατόν. Έτσι, να με πάρουν είδηση πραγματικά. Λοιπόν, 6153Β είναι ο κωδικός και έχω διαμαντένιο δαχτυλίδι εδώ. Αυτό το σιρέ, να ξέρετε ότι αυτού του τύπου τα σιρέ συμβολίζουν το παντοτινό. Έτσι, συμβολίζουν το παντοτινό. Βεβαίως μπορείτε να το φορέσετε με ό,τι μονόπετρο έχετε. Αν έχετε και κυτρινοπράσινο μονόπετρο που πολύ το αμφιβάλλω, τότε μπορείτε να το φορέσετε και με κυτρινοπράσινο μονόπετρο. Ή μπορείτε να το φορέσετε με λευκό ή με μαύρο μονόπετρο. Τέλος πάντων, διαμάντια με διαμάντια, είναι παντοτινά, δεν έχουν κανένα stop. Μπορείτε να το φορέσετε όπως και όπου θέλετε και με ό,τι θέλετε. Επομένως, εγώ απλά δίνω κάποιες ιδέες, έτσι. Το σιρέ είναι ένα, δεν θα δώσω δεύτερο γιατί θα δώσω τζάμπα. Το σιρέ θα το δώσω στα 350 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ένα κόσμημα του οποίου η αξία φτάνει στις 3.800 ευρώ μόνο για τη σπανιότητα και την ομορφιά των διαμαντιών του, αφήστε καρφώματα, κατασκευές και τα λοιπά, δεν πωλείται 350 ευρώ, πολύ σπάνια απόχρωση διαμαντιών. Είναι και 100% φυσική, είναι και 25 εκατοστά του καρατιού. Αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε σε σχέση με την τιμή. Ωστόσο θα δώσω μόνο ένα. Ξέρετε ότι και τα μπριγιάν και αυτά δώρο τα κάνω. Επομένως δεν θα βρείτε κανέναν άλλο να σας χαρίζει μπριγιάν, ε. Κάποτε τα χάρισα και πραγματικά, θυμάστε. Τα χάρισα και πραγματικά. Και μεγάλες πέτρες, δεκάρες, οχτάρες, δωδεκάρες. Πού, έδωσε και μια τριαντάρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κάναμε γι' αυτό. Έτσι, για να έχουμε να θυμόμαστε. 6153Β είναι ο κωδικός. Λοιπόν, 6153Β είναι ο κωδικός. 350 ευρώ από τις 3.800, κυρίες και κύριοι. Πρασινοκίτρινο μπριγιάν. Πάρα πολύ σπάνια υπόθεση. Πάρα πολύ σπάνια υπόθεση. Βέβαια, δεν είναι τόσο ακριβά όσο είναι τα ροζ, τα μοβ, τα κοκκινίζοντα όλα. Όχι, αλλά είναι και αυτά πάρα πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθώ κιόλας, έτσι. Λοιπόν, το να κοστίζει, ας πούμε, το ένα καράτι 85-90 χιλιάδες ευρώ, δεν θα το πεις και φτηνούτσικο, έτσι δεν είναι. Θα το πεις πανάκριβο. Λοιπόν, 3.800-350 ευρώ είναι η πρότασή μου. Κυρίες και κύριοι, είναι στη διάθεσή σας. Εγώ κάνω τις γενναιόδωρες και γενναίες κινήσεις μου, από εκεί και πέρα είναι στη δική σας κρίση και αντίληψη. Προχωράμε, προχωράμε, πολύ κάτσαμε. Να περάσουμε στον κωδικό 5459α και να δούμε μονόπετρο δαχτυλίδι, το οποίο το έχω πάρει από τη συλλογή μας με τα μονόπετρα κοσμήματα. Η τελευταία μας συλλογή με τα μονόπετρα κοσμήματα έχει προκαλέσει σεισμό. Αυτά τα κοσμήματα είναι εξαιρετικά. Καταρχήν είναι μοναδικά. Έπειτα οι πέτρες είναι επιλεγμένες μία προς μία. 5459α, διαστάσεις εδώ. 2 εκατοστά ύψος, 1,5 πλάτος. Έχουμε χρησιμοποιήσει ασήμι και ρόδιο, πανάκριβο ρόδιο, ευγενές μέταλλο και χρυσό στα 14 καράτια. Με διπλό επιχρήσωμα περιμετρικά έχουμε 3 πέριντοτς στρογγυλά πολυεδρικά 20 εκατοστά έκαστο και 4 πέριντοτς τα οποία είναι σε σχήμα και κοπή οβάλ, τα οποία είναι στα 40 εκατοστά του καρατιού το καθένα. Με διαφάνειες καθαρότητες IF BDS1, κορυφαίες πέτρες. Με προέλευση Πακιστάν, 7 βαθμός σκληρότητας στην κλίμακα μος, ορυκτά και 100% φυσικά. Και θα έρθω στον κεντρικό λίθο, ο οποίος είναι απλά υπέροχος. Πρόκειται για φθορίτη, ο οποίος έχει checkerboard κοπή. Εδώ έχω και άριστες αναλογίες 18x12 στην πέτρα. Αναφέρομαι πάντα σε μιλιμέτρα. Και τώρα θα έρθω στο χρώμα του λίθου. Το χρώμα του λίθου μας αφήνει ενεούς. Το χρώμα του λίθου είναι ανάμεσα σε μπλε και σε πράσινο. Και μας δίνει ένα υνοπνευματή μοναδικής απόχρωσης που κάνει την πέτρα μαγευτικής ομορφιάς. Αυτό το μπλε, το υνοπνευματή που μας δίνει ο φθορίτης εδώ, δεν υπάρχει. Ο φθορίτης έχει βαθμό σκληρότητας, είναι από Αφρική καταρχήν. Έχει βαθμό σκληρότητας 5,5-6 στην κλίμακα μος, είναι ορυκτός. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτό το χρώμα είναι 100% φυσικό.
Και βεβαίως αναφέρομαι στο συγκεκριμένο φθορείτη. Γενικότερα οι φθορείτες έχουν βαθμό σκληρότητος 4,5-5 στην κλίμακα μόσου, να έχετε υπόψη σας. 54-59α είναι ο κωδικός, κυρίες και κύριοι, ο φθορείτης είναι ένα αριστούργημα. Είναι 16 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού. Σχήμα οβάλ κοπή checkerboard, φοβερή. VS1-2 διαφάνεια καθαρότητα και θα τον πω 145 ευρώ. Βέβαια προέρχεται όπως είπα από την συλλογή με τα μονόπετρά μας, τα κοσμήματα. Θα τον χαρίσω. 145 ευρώ. Αρχική τιμή ήταν τα 850, να ξέρετε. Για 145 ευρώ. Και έχουμε βραχιόλι. Έχουμε φτιάξει ίδιο σχέδιο και δαχτυλίδι και σκουλαρίκια και μενταγιόνι και βραχιόλι. Πιο ολοκληρωμένο δεν μπορεί να γίνει το σετ, η καρφίτσα του λείπει ίσως. Λοιπόν, φασίμι, λευκό χρυσάφι στα 14 καράτια, με διπλό επιχρύσο, ωραία γερή καβένα. Έχω μια θαυμάσια έτσι καρπουλίτσα που ολοκληρώνει και είναι σφραγισμένη βαθμή των μετάλλων. Και βεβαίως και αλυσίδα επιμήκυνση. Επομένως, μια χαρά σε όλους τους καρπούς. Μπορεί να βορεθεί αυτό το βραχιόλι, τα κοσμήματα αυτά, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως ταιριάζουν και σε πολύ μικρές ηλικίες, αλίμονο. Και είναι και πολύ της μόδας τώρα αυτά τα σχέδια στα βραχιόλια. Λοιπόν, 5282α είναι ο κωδικός και έχω υπέροχο Κιανίτι Νεπάλ 5 με 7 στη ΜΟΣ IFVDS12 80 εκατοστά του καρατιού, παρακαλώ. Ο λίθος με σχήμα κοπή οβάλ. Οι διαστάσεις του είναι 5x3 mm. 750 ευρώ είναι η τιμή του, 80 ευρώ είναι η υπερπροσφορά του. Και με τα 80 αυτά ευρώ αγοράζεται 80 εκατοστά γνήσιο κορυφαίας ποιότητας ίδιο με ζαφύρι σελόν και ανίκη. Κυρίες και κύριοι, ορυκτό και 100% φυσικό. Και ως προς το χρώμα του φυσικά, όταν το λέω αυτό, και ως προς το χρώμα, αυτό το υπέροχο μπλε είναι 100% φυσικό χρώμα και μόνο 80 ευρώ. 5919α. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχω πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, είναι καρφίτσα. Εδώ το κόσμο το έχω πάρει από τη συλλογή μας με τα μονόπετρα. Απεικονίζει φτερό παγωνιού με έναν εξπρεσιονιστικό τρόπο. Έχουμε ασίμι, έχουμε ρόδιο, έχουμε κίτρινο χρυσάφι στα 14 καράτια με διπλό επιχρύσωμα. Έχουμε τοπάζια σαν επιμέρους πέτρες, είναι 12 από 20 εκατοστά το καθένα, ορυκτά και φυσικά. Και θα έρθω στον κεντρικό λίθο, ο οποίος είναι ο Πάλιος, και φίλοι από την Αιθιοπία. Είναι της κατηγορίας του μαύρου και υπερτερούν οι αποχρώσεις του πράσινου αλλά και του μπορντοπράσινου. Έχουμε μια ιδιαίτερα όμορφη και βαριά πολύτιμη πέτρα με σχήμα οβάλ και κοπή καμποσών 9 καράτια και 25 εκατοστά του καρατιού. Πρόκειται για multicolor οπάλιο Αιθιοπίας της κατηγορίας μαύρου, γιατί όλα τα πιο σκούρα χρώματα ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία του μαύρου, τη χρωματική. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και μοιράζουμε αποχρώσεις και τα λοιπά. Multicolor είναι ο πάλιος, είναι μια υπέροχη πέτρα, ορυκτή, είναι φυσική και είναι massif. Πάνω απ' όλα μετράει αυτό, είναι massif. Όταν ξεπερνούν το καράτι, πόσο μάλλον εδώ που είναι πάνω από 9 καράτια. Κυρίες και κύριοι, και επίσης οι οπάλοι είναι πολύτιμες πέτρες και ιδιαίτερα ακριβές. Ακόμα πιο ακριβοί γίνονται όταν έχουν οι όμορφες ιδιαιτερότητες. Όπως ο οπάλιος εδώ, αυτή την καρφίτσα, αν την κάνετε δική σας. Πρώτα απ' όλα να δείτε την τέχνη με την οποία είναι κατασκευασμένη, που είναι σε επίπεδα, μας δίνει την αίσθηση του βάθους και είναι ένα πανόραμα. Στη συνέχεια να δείτε αυτόν τον καταπληκτικό οπάλιο που έχουμε, σαν κεντρικό και μεγάλο λίθο. Είναι μία στις 10-15.000 προκειμένου να βρεθεί ένας τέτοιος οπάλιος αυτής της φύσης και της υφής που έχω εγώ και της χρωματικής παλέτας που έχω εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου και σας τον παρουσιάζω και προτίθεμαι και να σας τον χαρίσω. Έχουμε ύψος 6,1 εκατοστά και πλάτος 3 εκατοστά με βάθος 1,1 εκατοστά. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για εμβληματικό κόσμημα, πέρα από το γεγονός ότι έχω ένα καταπληκτικό θέμα που είναι το φτερό του παγωνιού, πέρα από το γεγονός ότι η τέχνη ξεχυλίζει και έχει αποδοθεί αυτό το θέμα με τον ωραιότερο και καλύτερο τρόπο που μπορούμε να επιθυμήσουμε να δούμε, έχουμε και αυτές τις καταπληκτικές πέτρες με κεντρικό τον οπάλιο που είναι μοναδικό στο είδος του και πανάκριβος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 1,5 χιλιάρικο έτσι για μια καλή τιμούλα για την καρφίτσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 5919α, εγώ θα προτείνω για 190 ευρώ ιδανική πρόταση, παύλα πρόταση δώρου για να αποκτηθεί ένα τέτοιο κόσμημα. 9
καράτια και 25 εκατοστά του καρατιού, η κεντρική μοναδικά όμορφη πέτρα. Οι καρφίτσες από το Gem Palace αποτελούν αποκτήματα, κυρίες και κύριοι, γιατί τα σχέδιά μας είναι μοναδικά, βεβαίως και δικά μας. Τις περισσότερες φορές δεν τα επαναλαμβάνουμε. Υπάρχουν και κάποια σχέδια τα οποία έχουμε κρατήσει και τα επαναλαμβάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι θέλουμε να γίνουν κλασικά. Θέλουμε δηλαδή όταν τα βλέπετε να λέτε «Α, αυτό είναι Gem Palace». Ενώ όταν του παρουσιάσουμε ένα σχέδιο μόνο μία φορά, μετά θα το ξεχάσετε. Ωστόσο, τα πιο πολλά μας σχέδια είναι έτσι, είναι μία φορά, είναι unique. Επομένως, δεν αγοράζετε μόνο τα πολύ πλούσια υλικά μας και την εξαίρετη τέχνη, αλλά αγοράζετε και τη μοναδικότητα. Λοιπόν, 5919α είναι ο κωδικός, εγώ θα πω 195 ευρώ μόνο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε και θα λέμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω μετρήνει. Είμαι στο κωδικό 5216α. Να μπω λοιπόν κατευθείαν στο ψητό και να πω ότι οι αμετρίνες είναι αυθύπαρκτες πολύτιμες πανάκριβες πέτρες, οι οποίες κατά 99% εξορίζονται στην Βραζιλία και στη Βολιβία. Η Βολιβία την έχει και ως εθνικό λίθο και λέγεται, γι' αυτό λέγεται και Βολιβιανίτης. Πρόκειται για πανέμορφο πολύτιμο λίθο, ο οποίος πλέον είναι συλλεκτικός. Λοιπόν, εδώ έχω γλυπτό. Η αμετρίνη είναι γλυπτό. Γιατί σε όλη της την επιφάνεια και από την εμπρός και στα πλαϊνά και η πίσω πλευρά της δίνει την αίσθηση λουλουδιού και μάλιστα πανσέ και φύλου. Έχουμε λοιπόν και ανάγλυφα σκαλισμένο το λίθο αλλά και γλυπτό. Όταν έχουμε τρεις διαστάσεις μιλάμε για γλυπτό. Είναι 27 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού και είναι IF η διαφάνεια καθαρότητά της. Και είναι πολύτιμη πέτρα με 7-7,5 βαθμό σκληρότητα στην κλίμακα Μος. Με προέλευση την Βολιβία. 27 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού, γνήσια, ορυκτή, αμετρίνη. Έχω και μεγάλες διαστάσεις στο κόσμο μας, 40 x 28 mm. Είναι ασήμι, είναι ρόδιο, προέρχεται από τη συλλογή μας με τα κοσμήματα με τις καλυσμένες πολύτιμες και μη πολύτιμες πέτρες. Έχουμε και λεπτομέρειες με κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια και βεβαίως τεχνοτροπία λέιριν με την αίσθηση του βάθους σε όλο το κόσμημα από τις πιο δύσκολες και πιο ακριβές τεχνοτροπίες σε συνδυασμό τεχνοτροπιών έχουμε εδώ. Γι' αυτό άλλωστε και δεν τις βλέπετε και πουθενά. Και τις βλέπετε μόνο στο Gem Palace. Περιμετρικά σε ξεχωριστά καστόνια έχουμε 4 πέριντοτ, 20 εκατοστά ορυκτά γνήσια, το καθένα η εύθεια φάνεια καθαρότητα και 4 χρωμοδιοψίδιους, στρογγυλούς πολυεδρικούς, ορυκτούς γνήσιους, 20 εκατοστά το κάθε ένα. Τι να πω εδώ, κόσμο των 2.100 ευρώ, αυτό είναι κόσμο των 2.100 ευρώ. 180 ευρώ είναι η πρότασή μου. Και 2.100 ήταν πολύ λίγα για αυτό το κόσμο, γιατί έχω 27 καράτια, 0,22 του καρατιού αμετρίνη. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές σας, η κρίση είναι δική σας και καλό είναι όταν βρίσκουμε στη ζωή μας κάτι πολύ ξεχωριστό και πολύ καλό να το εκμεταλλευόμαστε με την καλύτερη έννοια του όρου που μπορεί να έχει ο όρος και φυσικά και να το προσέχουμε και να το εκτιμάμε. Κάπου εκεί βρίσκεται και το Gem Palace για εσάς. Να πω λοιπόν τώρα για την αμετρίνη τις διαστάσεις της και να κλείσω με αυτό. 23 x 18 mm είναι η διαστάση του πολύτιμου λίθου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα το χαρίσω στα 180 ευρώ. Θα συνεχίσουμε με μονόπετρο δαχτυλίδι, πάρα πολύ εντυπωσιακό, με πολύ μεγάλο μπριγιάν στο κέντρο του. Έχουμε τον κωδικό 81683 και θα προτείνω ωραιότατο μονόπετρο δαχτυλίδι, του οποίου την τιμή για να μην επιβαρύνουμε, το έχουμε δέσει με ασήμι, το οποίο έχουμε επιχρυσώσει. Στα 18 καράτια είναι ο λευκός χρυσός, το επιχρύσωμα του δαχτυλιδιού. Έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο στο δαχτυλίδι και εκεί έχει καρφωθεί το εκπληκτικό μπριγιάν. Έχουμε μπριγιάν λοιπόν από την Αφρική, το οποίο είναι ορυκτό και έχει βαθμό σκληρότητας 10 στην κλίμακα Μος. Το χρώμα είναι το Fancy Black και είναι 2 καράτια και 42 εκατοστά του καρατιού. 2 καράτια και 42 εκατοστά του καρατιού. Με διαστάσεις 9,17 επί 5,17 mm. Όταν έχουμε αξίες όπως είναι τα μπριγιάν και τα διαμάντια, οι διαστάσεις πρέπει να είναι απολύτως ακριβείς. Συνεπώς είναι 9,17 επί 5,17 mm. Ένα καταπληκτικό μπριγιάν, μαύρο,
με κοπή στρογγυλή, βεβαίως πολυεδρική, τη γνωστή σε όλους, κοπή Μπριάν. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχω πέτρα ορυκτή, αλλιώς δεν θα την περιέγραφα, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Οι ημιτασιόν πέτρες δεν παίρνουν περιγραφές ποτέ. Ποτέ και από κανέναν σε όλο τον κόσμο. Τώρα, γιατί κάποτε ακούμε περιγραφές σε ημιτασιόν πέτρες? Βεβαίως ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι είναι για λόγους εμπορικούς και ότι δεν έχουν καμία χρηστική σημασία. 81683, εγώ θα το προσφέρω στα 660 ευρώ. Να έχετε υπόψη ότι η χονδρική του κοσμήματος είναι 1410 ευρώ. 1410 ευρώ είναι η χονδρική του κοσμήματος. 660 ευρώ εγώ θα το προσφέρω, και ένα τέτοιο κόσμημα στην αγορά δεν θα μπορούσε να βγει λιγότερο από 2.800 ευρώ. Λιγότερο από 2.800 ευρώ δεν θα μπορούσε να πωλείται. 2,5 καράτια περίπου μπριάν μαύρο σε βιτρίνα. Το Gem Palace δίνει κάτω από το μισό της χονδρικής, που είναι τα 660 ευρώ. Φυσικά, σε αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να γίνει καμία μετατροπή. Και φυσικά, αυτά τα χρήματα είναι cash and carry. 81683, άλλη μια μοναδική ευκαιρία. Είχα πάρα πολύ καιρό να σας δείξω μαύρο μπριγιάν, όχι γιατί το Gem Palace δεν διαθέτει μαύρο μπριγιάν, αλλά γιατί έπρεπε να μπορώ να συντονίσω σωστά και την τιμή βάσει του τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θα μπορούσα βέβαια να το δείξω και πολύ νωρίτερα ένα τέτοιο κόσμημα, αλλά στα 1500 ευρώ, όχι στα 660, και πάλι θα σας έδινα τιμή χονδρική. Τα 1410 ευρώ είναι η τιμή χονδρική. 660 ευρώ δεν θα μπορούσα να το δείξω. Μέχρι να μπορώ λοιπόν, δεν έδειξα μαύρα μπριγιάν, και τώρα που έχω αυτή την ευκαιρία θα προτείνω λίγα όμως. Λίγα. Είμαστε στο κωδικό 81683. Ξέρετε ότι ποτέ δεν λέω για να περνάει η ώρα. Ποτέ δεν λέω για να περνάει η ώρα. Όταν λέω λίγα, το εννοώ ότι είναι λίγα. Δεν το λέω για να εντρικάρω τον κόσμο να προλάβει να αγοράσει και να κάνω πωλήσεις. Ποσός με ενδιαφέρει κάτω από αυτές τις συνθήκες να κάνω πώληση. Έτσι. Λοιπόν, το λέω γιατί είναι η πραγματικότητα και με πάρει κάποια φίλη της εκπομπής και με φέρει σε δύσκολη θέση ύστερα από μια εβδομάδα, ύστερα από 15 μέρες, γιατί δεν θα μπορώ να δώσω, γιατί δεν θα έχω. Δεν θα έχω σε αυτή την τιμή. Θα μπορώ να δώσω βέβαια σε μια πάλι φιλική τιμή που θα είναι όμως τρεις φορές τόσο. 81683, 2 καράτια, 42 εκατοστά του καρατιού. Είναι η υπερπολίτιμη πέτρα, το διαμάντι μας, το μπριγιάν μας εδώ, και η τιμή είναι 660 ευρώ. Και θα συνεχίσω επίσης με κολιέ στο κωδικό 9228α για να προτείνω πάρα πολύ ωραίο κόσμημα. Έχω εδώ άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα, το οποίο είναι κολιέ δημιουργημένο με ασήμι και λευκό χρυσάφι. Στα 14 καράτια έχω καταπληκτικά ζαφύρια. Ασήμι λοιπόν και λευκό χρυσάφι στα 14 καράτια με το διπλό επιχρύσωμα του Gem Palace. Θέλω να δείτε τη διάταξη και το σχεδιασμό του κοσμήματος. Επίσης να παρατηρήσετε την πολύ ωραία καδένα με την οποία το έχουμε αποτελειώσει. Το μήκος είναι 52,5 εκατοστά και έχει αλυσίδα εξτέ. Συνεπώς μπορεί να το κουμπώσετε και πολύ πιο κοντά στο λαιμό σας, αλλά να εξαντλήσετε και τα 52,5 εκατοστά. Εδώ έχω ζαφύρια, κυρίες κύριοι, τα οποία είναι ορυκτά. Είναι 100% φυσικά, έχουν εξαιρετική διαφάνεια καθαρότητα, τα πιο υψηλά levels του transparent, και έχουν βαθμό σκληρότητας 9 στην κλίμακα μος. Έχουν μπλε χρώμα εκπληκτικό και υψηλό δίκτυ διάφλασης, γιατί μας δίνουν πάρα πολύ καλές, εντυπωσιακές οπτικές ιδιότητες, πολύ ωραίες λάμψεις δηλαδή. Το κολιέ είναι χαρακτηριστικό στο σχεδιασμό του, είναι πάρα πολύ θηλυκό, είναι δουλεμένο με τρόπο τέλειο και είναι αποκλειστικά διακοσμημένο από ζαφύρια. Έχω 16 ζαφύρια σχήματος και κοπής οβάλ από ένα καράτι το καθένα, ορυκτά, πανάκριβα και 100% φυσικά, τα οποία προέρχονται από το Καντσάναμπιουρί της Ταϊλάνδης. Είναι περιοχή η οποία βγάζει ονομαστά υπέροχα μπλε ζαφύρια. Βγάζει και multi color, αλλά τα μπλε ζαφύρια της είναι πάντοτε πολύ ιδιαίτερα και εκλεκτά και με υψηλό δίκτυ διάφλασης. Το κάθε ζαφύρι είναι ένα καράτι και έχει αναλογίες 6x4 mm. 6x4 mm. Έχουν το ανώτερο επίπεδο διαφάνειας, τρανσπάρεση, σχήμα και κοπή οβάλ. Κυρίες και κύριοι, το κόσμημα ξεπερνάει τις 4.500 ευρώ με πρόταση στα 400
470. 4.500 ευρώ με πρόταση στα 470. Απίστευτη επενδυτική πρόταση και εδώ σε ορυκτά πολύτιμα ζαφύρια από την Ταϊλάνδη. Και θέλω να παρατηρήσετε επίσης το σχεδιασμό του κοσμήματος, ότι στο κέντρο του κολιέ επεκτείνεται το σχέδιο κατά 5 πόντους περίπου, 4,5-5 πόντους περίπου, και δημιουργεί αυτό τον πολύ θηλυκό, τον αισθησιακό, τον έντονο σχεδιασμό και το τελικό αποτέλεσμα το μοναδικό. Μη φοβηθεί καμία κυρία να φορέσει ένα τέτοιο κόσμημα και να το υποστηρίξει από το πρωί μέχρι και μια πολύ καλή βραδινή εμφάνιση. Μπορεί να ταιριάξει και μέσα από πουκάμισο και με στράπλες φόρεμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, αλλά και το βράδυ με τουαλέτα ή με επίσημη ενδυμασία, πάλι υποστηρίζει καταπληκτικά την εμφάνισή σας. Έχω κόσμημα συνεπώς για όλες ώρες, για όλες ηλικίες, για όλες εποχές, και κόσμο το οποίο είναι πανάκριβο γιατί έχει 16 καρατήσια υπέροχα ζαφύρια. Τα 470 ευρώ μόνο. Στον κωδικό 6016Β θα σας παρουσιάσω πολύ ιδιαίτερο κόσμο, ένα κόσμο που δεν έχετε ξαναδεί κάτι παρόμοιο ποτέ στη ζωή σας. Λοιπόν, εδώ έχω πράσινο και χρυμπάρι, κυρίες και κύριοι, έχω πράσινο γνήσιο και χρυμπάρι, το οποίο προέρχεται από το Καλίνιγκραντ της Ρωσίας. Είναι ένα σπουδαίο είδος και χρυμπαριού, ακριβότερο από οτιδήποτε άλλο. Τα πιο ακριβά και χρυμπάρια στον κόσμο ήταν τα Κακραμάν, αραβικά και χρυμπάρια, τα οποία όμως δεν εξορίσσονται πια διότι έχει τελειώσει το θέμα. Δεν υπάρχει ούτε δύο καράτια για να βρεθεί τέτοιου τύπου και χρυμπάρι. Τα ωραιότερα και τα καλύτερα και χρυμπάρια σήμερα είναι Καλίνιγκραντ Ρωσίας και είναι βεβαίως πάρα πολύ σπάνια, είναι πολλών εκατομμυρίων ετών, από 30 έως 90 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερες εξετάσεις στο συγκεκριμένο και χρυμπάρι για να χρονολογήσουμε ακριβώς. Πάντως μιλάμε ούτως ή άλλως για εκατομμύρια χρόνια. Το κεχριμπάρι είναι απολιθωμένη ρητίνη, κυρίως από κονοφόρα δέντρα. Υπάρχει και κεχριμπάρι το οποίο είναι ημία απολιθωμένο και ονομάζεται κοπάλι. Αν έχετε ακούσει τη λέξη κοπάλι, είναι ημία απολιθωμένο κεχριμπάρι. Ακριβό και αυτό, φυσικά. Λοιπόν, ορισμένα από τα κεχριμπάρια φέρουν ως έγκλειστα και καλοδιατηρημένα έντομα πολλών εκατομμυρίων ετών. Και αυτά τα κεχριμπάρια έχουν ανυπολόγιστη παλαιοντολογική αξία. Όταν το κεχριμπάρι καεί, μυρίζει πεύκο. Τα χρώματα που μας δίνει το φυσικό κεχριμπάρι, που είναι και φυσικά χρώματα, διότι υπάρχουν και τα τεχνητός κεχρωσμένα κεχριμπάρια, που γι' αυτά δεν το συζητάμε. Μιλάω πάντα για τα φυσικά χρώματα του κεχριμπαριού εγώ. Ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της ξένης ύλης, με την οποία σκεπάστηκε ο χυμός του κεχριμπαριού και μετά από την έκρηση από το φυτό, έτσι. Σε διάφορες αποχρώσεις, το πιο ανοιχτό μέχρι το μελί σκούρο, το χρυσό, έχουμε το κόκκινο, έχουμε το μπλε, έχουμε όμως και το πράσινο κεχριμπάρι. Οι διαφάνειες ποικίλουν, ξεκινούν από διαφανή και καταλήγουν σε απολύτως οπάκ, δηλαδή εντελώς αδιαφανή. Το κεχριμπάρι τι είναι στη σύστασή του? Είναι άνθρακας, είναι οξυγόνο, είναι υδρογόνο και είναι και ελάχιστο θείο. Όταν το κεχριμπάρι έχει περισσότερο θείο, φθορίζει σε μπλε ή και σε κίτρινο χρώμα. Βαθμός σκληρότητας του κεχριμπαριού είναι 1,5 με 2,5 στην κλίμακα μος. Αν έχετε στην κατοχή σας αληθινό κεχριμπάρι, μπορείτε να το ελέγξετε και εσείς στο σπίτι σας, διότι επιπλέει στο αλατόνερο. Και ποια είναι η αναλογία? Σε μία κούπα νερό θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας αλάτι. Το κεχριμπάρι δεν επιπλέει όμως στο θαλασσινό νερό, γιατί έχει διαφορετική περιεκτικότητα σε αλάτι. Κοιτάσματα κεχριμπαριού έχουμε και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Συνήθως είναι ρετσίνη πεύκων. Το καλύτερο κεχριμπάρι στον κόσμο είναι το Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Το κεχριμπάρι δεν έχει καθορισμένο τόπο που μπορούμε να το βρούμε, ούτε και καθορισμένο χημικό τύπο. Έχει ειδικό βάρος, περίπου το ίδιο με το νερό. Η λέξη κεχριμπάρι είναι τουρκική. Η λέξη ηλεκτρον όμως περιγράφει ακριβώς την ίδια πέτρα και είναι ελληνική λέξη. Και από πού έχει βγει το ηλεκτρον? Όταν το τρίψουμε το κεχριμπάρι, τότε έχει την ιδιότητα να ηλεκτρίζει ελαφρά σε βάρος αντικείμενα. Σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές ιδιότητες, είναι κατεξοχήν πέτρα για το χρήμα, είναι οργανικός λίθος, για την καλή τύχη, για την προστασία, για τη σωματική δύναμη και βεβαίως προσελκύει και την αγάπη. Τα κεχριμπάρια όσο περνάει ο χρόνος σκουραίνουν στο χρώμα τους. Έχετε υπόψη σας ότι τα βασιλικά κεχριμπάρια ήταν τα Καχραμάν και είναι τα καλύτερα και τα ακριβότερα που έχουν βρεθεί στον κόσμο. Να έρθουμε στο διατάφτα τώρα που είναι αυτό το αριστούργημα κολιέ που σας παρουσιάζω εδώ. Φίλες και φίλοι, 377 καράτια. Έχει μήκο
67 εκατοστά και 5 εκατοστά αλυσίδα επιμήκυνσης, η οποία τελειώνει σε ορυκτό φυσικό και γνήσιο σιτρίν, διαμανταρισμένο το σιτρίν. Όπου βλέπετε μέταλλο είναι ασήμι ή επιχρυσωμένο με 14 καράβια κίτρινο χρυσό. Το ξέρετε, είναι αυτά τα γνωστά. Είπα, είναι 67 εκατοστά το μήκος, συν 5 αλυσίδα επιμήκυνσης. Και έχουμε degradé τοποθέτηση των και χρυμπαριών. Καλά, το χρώμα τους, τι να σας λέω. Ελπίζω να μπορείτε να το δείτε. Τη διαφάνειά του, τι να πω. Και αυτό ελπίζω να μπορεί να φανεί. Να πω ότι είναι degradé τοποθετημένες οι πανάκριβες αυτές πέτρες και έχουμε την κεντρική 25,5 mm. Και από εκεί και πέρα έχουμε 20 mm, 16 mm και τελειώνουμε πίσω στο λαιμό με 12 mm διαμέτρημα λίθων. 377 καράτια, κυρίες και κύριοι. 4.500 ευρώ είναι μια ελαχιστότατη τιμή για να αγοραστεί αυτό το κεκριμπάρι που προέρχεται από το Καλίνιγκραντ της Ρωσίας και που είναι ένα ριστούργημα, κυρίες και κύριοι, και είναι γνήσιο φυσικό οργανικό κεκριμπάρι εκατομμυρίων ετών με αυτό το χρώμα το μοναδικό. Έχω πρόθεση να το δώσω για 900 ευρώ μόνο. Για πόσο θα ισχύσει το 900 ευρώ δεν το ξέρω, για να σας το πω. Όταν νιώσω ότι θέλω να το αποσύρω, τότε θα το πάρω το κόσμημα και θα γυρίσει 4.500 για όποιον θέλει να το αποκτήσει. 6016 β λοιπόν, να χαρίσω για την ώρα για 900 ευρώ μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη.